Σε προμηνό βίντεό μα, είχαμε αναφέρει για την ηλεκτροπληξία στην Τουρκία με την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω Ελλάδο και πώ έρχεται ο Eurasia Interconnector. Σημειώσαμε, μάλιστα, πω το πρώτο στάδιο του έργου είναι η τοποθέτηση των καλωδίων μεταξύ Κύπρου και Κρήτη και το κομμάτι αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Επί του πρακτέου σε μία εβδομάδα έχει προγραμματιστεί η τελετή εγγενείων του Διασυνδετήριου Αγωγού Γιουρασίας στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία, παρουσία της Κάντρι Σίμψον, Ευρωπαίας Επιτρόπου Ενέργειας και του Κώστα Σκρέκα, Έλληνα Υπουργού Ενέργειας. Η Γιουρασία θα συνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Eurasia Interconnector είναι μια κορυφαία πολυτερματική διασύνδεση 2.000 MW που συνδέει τα εθνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας, με την υπηρετική Ευρώπη. Η Eurasia Interconnector είναι η μεγαλύτερη και η βαθύτερη διασύνδεση HVDC στον κόσμο τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, διασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα και δημιουργεί μια αξιόπιστη πράσινη διασύνδεση για την Ευρώπη. Μειώνει σημαντικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και εξυπηρετεί το όραμα της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Eurosea Interconnector είναι μια κρίσιμη υποδομή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εμπλεκόμενες χώρες. Είναι ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντο και συμπεριλήφθηκε και στις πέντε λίστες της Ένωσης από το 2013. Έχει χαρακτηριστεί ως ηλεκτρικός αυτοκινητόδρομος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διασυνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Μετά την έγκριση της επιχορήγησης ύψους 658 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Connecting Europe Facility και 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, η Eurasia Interconnector προχωρά στη φάση κατασκευής. Πολλά τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση αναφέρουν πω ξεκίνησε το έργο τη τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιών που θα συνδέουν την Νότια Κύπρο, όπω την αποκαλούν για να τονίσουν πω είναι ρηγμένοι Τουρκοκύπροι, την Ελλάδα και το Ισραήλ στον ενεργειακό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουν, ανακοίνωσε ότι το έργο Eurosea Interconnector, που είναι το έργο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στο Ισραήλ, στη Νότια Κύπρο και την Ελλάδα μέσω του υποθαλάσσου καλωδιακού συστήματος, άρχισε να υλοποιείται αφού ελήφθησαν όλες οι απαραίτητες άδειες. Σύμφωνα με τα νέα της Κυπριακής Εφημερίδας Αλήθεια, το έργο που θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων και ισχύων 2.000 ΜΒ ξεκίνησε από την 1η Αυγούστου, αφού αποκτήθηκαν όλες οι απαραίτητες άδειες, αναφέρει το άρθρο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.